Οριακά κάτω από 70 είναι οι νοσηλείες ασθενών με κορονοϊό στο νοσοκομείο Βόλου. Ειδικότερα στο Αχιλλοπούλιο νοσηλεύονται 68 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ COVID. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος συμπολίτη μας. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ βαριά αυτά τα περιστατικά και όσοι μπαίνουν στην εντατική φαίνεται δυστυχώς δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν ποτέ. Είναι δύσκολα ακόμη τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεθαρεύουμε όπως λέει ο λαός. Είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός και είναι μονόδρομος να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Μεγάλος ο αριθμός των νοσηλευτών και γιατρών που έχουν νοσήσει. Από εκεί και πέρα δεν έχουν αντικατασταθεί οι γιατροί που έχουν βγει, όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν βγει σε αναστολή. Γιατί το τρίμηνο, η τρίμηνη σύμβαση δεν είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους. Γενικά τα προβλήματα είναι πολλά. Όπως το εμβολιαστικό κέντρο το παιδιατρικό, που παραμένει πλέον με πολλούς εμβολιασμούς που καλείται να κάνει, που ξεπερνάνε τους 150, με αυτό το ελάχιστο προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, λίγους τους απαραίτητους ειδικούς παιδιάτρους, γιατί και στο παιδιατρικό, όπως το είπαμε και άλλες φορές, έχουμε ελλείψεις σοβαρές, λείπουν 3 γιατροί. Με τις συνθήκες πριν πανδημία. Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά στον νομό Μαγνησία, 49 ήταν τα νέα κρούσματα κορονοϊού σε γυμνάσια και λύκεια. Ενώ δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα για τη διανομή των self-test από τα φαρμακεία.